Με τους οδηγούς και τους επιβάτες να φορούν μάσκες, άρχισε από σήμερα να λειτουργεί το αστικό κτέλ του Βόλου, τα λεωφορεία του οποίου πύκνωσαν τα δρομολόγια τους, ενώ η πληρότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%. Συνεχίζουμε εντατικά τις απολυμάνσεις και τους καθαρισμούς ανάμεσα στα δρομολόγια, στις χειρολαβές, στις πόρτες εισόδου, στα μηχανήματα, από τους οδηγούς μας και στα τέρματα σε κάθε γραμμή ενδιάμεσα. Όλοι οι οδηγοί μας είναι εφοδιασμένοι με μάσκες και γάντια για να μπορούν να προστατευτούν οι ίδιοι, αλλά να προστατεύουν και το επιβατικό κοινό. Ήδη αρχίζουν να τοποθετούνται ειδικά πλεξιγκλάς στις καμπίνες των οδηγών για να είναι ακόμα περισσότερο προστατευμένοι και να μπορούν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες με μεγαλύτερη άνεση, και γίνεται σύσταση σε όλους τους επιβάτες για τη χρήση της μάσκας εντός του λεωφορείου. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για να επιβάλλουμε τη χρήση μάσκας. Κάνουμε τις συστάσεις στους επιβάτες, ούτε μπορούμε κάποιον επιβάτη που δεν έχει μάσκα να μην τον πάρουμε. Ανάμιση ώρα εκτελούνται τα δρομολόγια του αστικού κτέλ στις βασικές γραμμές μέχρι το μεσημέρι και στη συνέχεια ανά μία ώρα. Έχουμε εκκινήσει με περισσότερα δρομολόγια από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε ενισχύσει τις τακτικές γραμμές. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι είναι ένα μισή ώρα, στη γραμμή νούμερο 1, 3, 4 και 5. Στη γραμμή νούμερο 2 και νούμερο 15 είναι ένα ώρα, και από το μεσημέρι και μετά είναι όλες οι γραμμές ανά ώρα. Θα συνεχίσουμε κάθε εβδομάδα την ερχόμενη που ανοίγουν τα περισσότερα μαγαζιά. Θα είμαστε σχεδόν στα διπλάσια δρομολόγια και αυτοκίνητα. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα στο τέλος της εβδομάδος και στην ιστοσελίδα αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, και σήμερα αλλά και για όλες τις επόμενες μέρες έχουμε προγραμματίσει και έχουμε δώσει οδηγίες στους οδηγούς μας που έχουν την πλήρη εικόνα όταν βλέπουμε αύξηση επιβατικής κίνησης να δρομολογούμε και έκτακτα δρομολόγια για να μην συγχνοτίζονται οι επιβάτες αρκετά. Μεγάλο μέρος του προσωπικού θα συνεχίσει να λαμβάνει και τον Μάιο το ειδικό επίδομα, ενώ το οικονομικό χτύπημα που έχει δεχθεί και το αστικό κτέλ του Βόλου το τελευταίο δίμηνο ήταν ισχυρό. Θα είναι δύσκολα, όπως θα είναι δύσκολα για όλες τις επιχειρήσεις. Αναμένουμε και εμείς τη στήριξη της πολιτείας, γιατί καταλαβαίνετε η επόμενη μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Όσοι θα δουλέψουν, γιατί θα κάνουμε χρήση των μέτρων και για να επεκτείνουμε την αναστολή σε κάποιους, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι της εργασίας, δηλαδή δεν χρειάζονται όλοι οι εργαζόμενοι για να έρθουν. Όντως θα κάνουμε μια χρήση των μέτρων για περαιτέρω αναστολή το μήνα Μάιο. Στο μεταξύ, στο κέντρο του Βόλου, οι εικόνες θύμιζαν σήμερα επιστροφή στην κανονικότητα, με το κυκλοφοριακό πρόβλημα να επιστρέφει και τους πολίτες να σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές έξω από τράπεζες και καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Αρκετοί βολιώτες δεν φορούσαν μάσκες, ενώ οι αποστάσεις ασφαλείας δεν τηρούνταν σε όλες τις περιπτώσεις.